επίσημο χαρτί ότι οι συνάδελφοι που είναι στην Επιτροπή σήμερα απουσιάζουν. Εργαζόμενοι στο Δήμο Θερμαϊκού ζητούν από το Γενικό Γραμματέα του Δήμου αλλά και τον προϊστάμενο προσωπικού να μην ανοίξουν οι προσφορές του Διεθνούς Δημόσιου Διαγωνισμού για τη διετή εκχώρηση των υπηρεσιών καθαριότητας οι ιδιώτη. Όπως τονίζουν, η Επιτροπή δεν μπορεί να συνεδριάσει αφού τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της λείπουν λόγω αδειών και στάσης εργασίας. Από την πλευρά του Δήμου ενημερώνονται όμως ότι ορισμένα μέλη της Επιτροπής δεν είναι αδειούχοι αλλά σε εντεταλμένη υπηρεσία. Ταυτόχρονα, συναδελφοί τους πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας από νωρίς το πρωί έξω από την έδρα του Δήμου στην Περαία, στο πλαίσιο στάσης εργασίας που κήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων του ΣΟΤΑ, κάνοντας λόγο για σκόπιμη απαξίωση της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Θερμαϊκού, προκειμένου να περάσει σε ιδιώτες εργολάβους με μεγάλο κόστος για τους δημότες. Έχουμε σκοπό να δείξουμε την αντίδραση των εργαζομένων αλλά και των δημοτών στη νέα προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής να αναθέσει το μεγαλύτερο μέρος των υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων σε ιδιώτη για 2 χρόνια κατά παράβαση του νόμου που ψηφίστηκε πρόσφατα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Όπως τονίζουν οι εργαζόμενοι, παρά το ότι πλέον δεν υφίσταται απαγόρευση προσλήψεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των Δήμων, όπως η αυτήν της καθαριότητας, δεν αξιοποιήθηκε αυτή η δυνατότητα από το Δήμο Θερμαϊκού, ο οποίος δεν προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες για την πρόσληψη του απαιτούμενου προσωπικού. Θεωρούμε ότι οι Δήμοι αυτή τη στιγμή έχουν τη δυνατότητα να προσλάβουν κόσμο, έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν εξοπλισμό και αντί να σκορπάνε τα χρήματα στα ιδιωτικά συμφέροντα, καλύτερο θα ήταν να φροντίσουν να διατηρήσουν το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα των Δήμων. Γνωρίζουμε ότι σε κάθε Δήμο σιγά σιγά ανοίγει το θέμα και υπόγεια σε κάποιους το θέμα της ιδιωτικοποίησης στην καθαριότητα. Μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι θέλουν να πατήσουν ποδάρι. Με αυτό, με αυτή την αφορμή σήμερα βρισκόμαστε εδώ, να αποτρέψουμε για ακόμα μια φορά, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται στο Θερμαϊκό, να αποτρέψουμε για ακόμα μια φορά το να δοθεί κομμάτι της καθαριότητας, η αποκομιδή στην προκειμένη περίπτωση, σε επιχειρηματικούς ομίλους. Από την πλευρά της, η Δημοτική Αρχή τονίζει ότι η καθαριότητα έχει εκχωρηθεί σε ιδιώτες σε ποσοστό περίπου 60-65%, επικαλούμενη για αυτήν την απόφαση την ανεπάρκεια μηχανολογικού εξοπλισμού. Όπως τονίζει, μάλιστα, το επόμενο διάστημα θα προχωρήσει στην αγορά καινούριων απορριμματοφόρων, ενώ ο διαγωνισμός δίνει τη δυνατότητα στο Δήμο, ανά πάσα στιγμή και μόλις αποκτήσει το δικό του εξοπλισμό, να σταματήσει ή να απομειώσει το έργο του ιδιώτη. Όσον αφορά το προσωπικό, το επόμενο διάστημα θα προχωρήσει στην πρόσληψη 39 ατόμων. Στον διαγωνισμό που γίνεται τώρα έχουμε βάλει έναν σημαντικότατο όρο, όρος κλειδί, που λέμε ότι εφόσον ο Δήμος αποκτήσει τον στόλο που έχουμε σχεδιάσει, θα σταματήσουμε τον εργολάβο ή θα το απομειώσουμε ένα σημαντικό έργο ή θα το σταματήσουμε τελείως, γιατί πλέον θα έχουμε εμείς την δυνατότητα να ανταπεξέλθουμε από μόνοι μας στις ανάγκες. Τόσο οι εργαζόμενοι στο Δήμο όσο και οι ΠΟΕΟΤΑ προειδοποιούν με κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους στο επόμενο διάστημα.